είναι ο ελληνικός λαός, όλοι μαζί. Είναι μια μάχη που δίνουμε εδώ και 2 χρόνια. Είναι μια μάχη που πρέπει να κερδίσουμε. Μια μάχη με μεγάλες θυσίες στο ελληνικό λαό. Ένας Γολγοθάς, που όμως βρεθήκαμε εδώ με τις γνωστές αιτίες, για τις γνωστές αιτίες πολλών ετών μιας κακής διαχείρισης, την οποία τώρα και μέσα σε ένα διεθνές κλίμα, πολύ δύσκολο και δυσμενές κλίμα, οπωσδήποτε έχουμε μπροστά μας σημαντικά εμπόδια, τα οποία με θυσίες του ελληνικού λαού ξεπερνάμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο άλλος δρόμος είναι ένας δρόμος χρεοκοπίας και βαριάς, μεγάλης βαριάς επίπτωσης σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα. Γι' αυτό είμαστε στη μέση ενός δρόμου και θα ήταν πολύ αρνητικό, σκεφτείτε, να αφήναμε στη μέση αυτή την προσπάθεια. Όχι μόνο θα υπήρχαν θυσίες, αλλά θα πηγαίναν και χαμένες. Έχουμε μία ακόμα προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να κλειδώσουμε τις σημαντικές αποφάσεις του Ιουλίου που μας δίνουν και ένα νέο πακέτο διάσωσης, αλλά και ελαφρύνουν το χρέος στον ελληνικό λαό, σε όλους, και μας πηγαίνουν, επιτέλους εμείς μας πηγαίνουμε με τις δικές μας πια αποφάσεις σε ένα προτεκτικό πλεόνασμα, δηλαδή δεν παράγουμε πια ελλείμματα. Και αυτή θα είναι μια μεγάλη ανάσα που θα μας δώσει και μια αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολα, αλλά η μάχη τώρα είναι η πιο καθοριστική και αυτήν θα την κερδίσουμε και θα τα καταφέρουμε συλλογικά όλος ο ελληνικός λαός.